Αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχουν υποστεί ζημιές λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, με τις εικόνες του κατεστραμμένου οδόστρωμα να είναι χαρακτηριστικές στο χωριό Κυπαρίσι. Βρισκόμαστε λίγο πριν το Κυπαρίσι, όπως βλέπετε ο δρόμος έχει καταστραφεί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και η άσφαλτος έχει γίνει κομμάτια. Θα αποκλειστεί όλη η κοινωνία εδώ να πάει απάνω. Δεν γίνεται. Όσοι δεν το ξέρουν το σημείο εδώ, άμα τρέχουν φέρει πίνε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Θα βρει τα μάξι από κάτω, μπορεί να σκοτωθεί και κανείς. Και εκεί παραπάνω που έχει κόψει ο δρόμος και τρακάραν τις προάλλες δύο χωριανοί μου και παραγγείλουν σκοτωθούν. Κάθετα ο δρόμος σε μια ευθεία έχει μια καθίδρυση γύρω στους 30 πόντους. Τέσσερις μέρες είναι τώρα. Και το πρόβλημα είναι μεγάλο. Όλοι παραπονιούνται ότι έχουν πάθει ζημιές γιατί είναι σε μια ευθεία. Αν είναι και ιδιαίτερα βράδυ, δεν το βλέπεις, δεν έχει φωτισμό. Διερχόμενοι οδηγοί έχουν κινδυνεύσει στο επίμαχο σημείο της καθίζησης, ενώ άλλοι έχουν υποστεί ζημιές στα οχήματά τους, με τους οδηγούς να καλούν τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες εργασίες. Δεν βλέπω την περιφέρεια να βγει έξω να δει τις ζημιές που έχουμε. Αυτός ο δρόμος μια ζωή προβληματικός ήταν, αλλά. Τώρα με την βαρύ χειμώνια. Το θέμα είναι ότι έχει κάνει πολύ νερό και εδώ τα χωράφια είναι μετακινούμενα. Το πρόβλημα είναι ότι περιμένουμε κι άλλο χιονιά και θα χειροτερέψουν οι δρόμοι πολύ. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και από αυτή τη μεριά και από την άλλη του Βενεράτου. Έχουν χαλάσει όλοι οι δρόμοι. Όσο κυλούν οι ώρες, η κατάσταση χειροτερεύει στο επίμαχο σημείο, καθώς ξυλώνονται τμήματα της ασφάλτου, ενώ 2 χιλιόμετρα παρακάτω ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε έναν μεγάλο χωμάτινο όγκο, ο οποίος κατέληξε στην άκρη του δρόμου. Ασφάλτα τα αμάξια, μάρτυρα. Και πολύ επικίνδυνα το βράδυ, έτσι. Ναι, το βράδυ ειδικά δεν υπάρχει και σήμανση. Μας έχουν εγκαταλείψει γενικά εδώ η περιφέρεια. Δεν έχει δώσει σημασία εδώ και χρόνια. Πέρα από τις υποδομές, οι έντονες βροχοπτώσεις γεμίζουν το αρδευτικό φράγμα Χαλαβριανού στις Αρχάνες. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, οι αρμόδιοι έκριναν ότι το φράγμα θα πρέπει να αδειάσει από νερό μέχρι ενός σημείου. Έχουν τοποθετηθεί κάποια ειδικά μηχανήματα στο φράγμα και αυτά τα μηχανήματα μετράνε τη στατικότητα του εδάφους. Προς το παρόν, οι ειδικοί μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά για λόγους ασφαλείας έχουν αποφασίσει να αδειάσει το φράγμα μέχρι κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Ευελπιστούμε τέλος Μαρτίου να σφραγιστεί το φράγμα και με την λίγη απορροή που έχουν οι γύρω ποταμοί να γεμίσει το φράγμα, γιατί είναι μια καλή ανάσα για τους παραγωγούς.